Δραγής Πατρός μου Νικολάου Επισκόπηρο Λυκείας του Θαυματουργού. Κυριακή μέρα δεν μπόρεσαν να έρθουν άλλοι ιερείς για να συλλειτουργηθούμε, αλλά ήρθε ο Νικολάκης μου και μου φτάνει και μου περισσεύει. Να χαρώ γιατί έχουμε αυτούς τους ψάλτες. Να χαρώ γιατί ο ναός γέμισε λουλούδια. Να χαρώ γιατί έχω συνεργάτες και επιτρόπους που δεν παίζονται. Υποκλίνομαι γιατί έχουμε την καλύτερη ομάδα. Να χαρώ γιατί με αντέχει η κυρία Μαρία και ακόμα δεν άλλαξε το κλειδί στην κλειδαριά. Να χαρώ γιατί είναι γεμάτος ο ναός με νέους και νέες, με χαμόγελα τελείωτα. Να χαρώ για τα παιδιά που ήρθαν και μας υπηρέτησαν. Να χαρώ για τους ιερείς που ήρθαν χτες. Να χαρώ γιατί είμαι σε αυτό το χωριό που με γεμίζει χίλιες χιλιάδες ομορφιές. Λέω και ξαναλέω στον Δεσπότη και στη Μητρόπολη. Δεν θέλω να σκεφτείτε καν ότι μπορώ να αλλάξω τόπο ή να πάω σε καλύτερη ενορία. Η καλύτερη ενορία στη Μητρόπολη με διαφορά είναι η Σαρακίνα και ο Άγιος Καράλαμος. Για μένα είναι ένα κομμάτι από τον Παράδεισο. Και επειδή θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας προσφέρετε κι εσείς με την αγάπη σας, φτιάξαμε και περιποιηθήκαμε μέσα και έξω ένα ναό, ο οποίος για μένα πλέον είναι μπιμπελό, είναι κόσμημα, είναι θησαυρός. Γι' αυτό και σας έχουμε δώρα πολλά μέσα από τη Λαχιοφόρο. Σχεδόν ένας στους δυο θα κερδίσει, διότι είναι πάνω από 40 τόσα τα δώρα τα οποία σας κανονίσαμε. Έτσι, μωρέ, για να ανταποδώσω λίγο την αγάπη σας, σαν αμπίδωρο χαράς, αγάπης, ομορφιάς, που μου γεμίζετε την καρδούλα. Χαίρομαι πλέον που μένω εδώ και δεν θέλω να πάω ούτε μια μέρα στο κανονικό μου το σπίτι και πλέον δεν ξέρω και τι να το κάνω εκείνο το σπίτι άδειο που είναι, διότι και η καρδιά μου και η ψυχή μου μεταφέρθηκε εδώ. Να ευχαριστήσω και τον Βασιλάκη του Χάρη που κάνουν την απευθείας μετάδοση κάθε φορά, κάθε Κυριακή. Και χαίρομαι γιατί μας βλέπουν από τη μια άκρη της γης στην άλλη. Και γίνεται γνωστό το χωριό και εγώ το απολαμβάνω αυτό
και πιστέψτε με, λέω, κοίτα να δεις ένας μικρός τόπος και άσημος πόσο όμορφος μπορεί να γίνει. Να χαρώ και αυτούς που μας χάρισαν τα σταφύλια και να σας πω μόνο δύο λέξεις για τη σημερινή μέρα. Τι σημαίνει μεταμόρφωση? Δεν είναι τίποτα μαγικό. Δεν είναι κάτι που δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρχει συνέχεια στο πρόσωπο και στην ύπαρξη του Χριστού. Ο Χριστός τη δόξα του την έχει παντοτινή. Ο Χριστός το φως του το έχει παντοτινό. Ο Χριστός είναι ο Θεός πάντα. Ήταν, είναι και θα είναι. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά που είναι δώρο σε εμάς όλους. Εμφανίζεται και αφέθηκε να τον βλέπουμε και να τον νιώθουμε τόσο ταπεινά, χωρίς να μας τρομάζει ή να μας αναγκάζει η δόξα του να τον ακολουθήσουμε και να τον πιστέψουμε. Πήγε, λέει, στο όρος, εκεί, με τους τρεις των μαθητών, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και κάποια στιγμή όπως τον κοίταγαν, τον είδα να γεμίζει λευκό φως, απαστράπτον που δεν μπορούσαν να το αντέξουν οι μαθητές, και κρύψανε το πρόσωπό τους, γιατί ένα λίγο φάνηκε από τη θεότητα του Θεού και ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορούσε να το αντέξει. Γιατί έγινε αυτό? Πρώτον, για να δούμε ότι είναι ο Θεός, να δούμε λίγο από τη δόξα Του, από τις άκτιστες ενεργείες Του. Και δεύτερον και σπουδαιότερον, είναι όταν σε είδωσε σταυρούμενο, όταν σε βλέπουνε σταυρωμένο, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιο, δηλαδή το πάθος που παθαίνεις εκείνη την ώρα, να καταλάβουμε οι άνθρωποι τι το θέλες και το παθες, ενώ μπορούσες να τα αποφύγεις. Ο ίδιος ο Χριστός το είπε, θα μπορούσα, λέει, να παρατάξω λεγεώνες αγγέλων, στρατιές αγγέλων, και να μην τολμήσει κανένας να με ακουμπήσει. Και όμως αφέθηκε ο Χριστός. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει. Απ' την αγάπη του ανέβηκε στο Σταυρό ο Χριστός. Με την αγάπη του κινήθηκε ο Χριστός για να χύσει το αίμα του, για να υπογράψει τη σωτηρία ημών των ανθρώπων. Τόσο πολύ μας αγαπάει, τόσο πολύ μας νοιάζεται, τόσο πολύ μας θέλει, τόσο πολύ είναι ερωτευμένος μαζί μας, με τον καθένα. Όχι, μην περνάει σκέψη που εμένα να με βρει στη φτωχή μου την καλύβα ο Χριστός. Τι λέτε, μωρέ? Όχι στην καλύβα, όχι στα άχυρα, όχι στα βουνά, όχι στις θάλασσες, όχι στα λαγκάδια, όπου και να είναι ο καθένας. Τον ξέρει ο Χριστός. Έναν, όλους. Και μας θέλει να μας σώσει. Γιατί? Γιατί στον Παράδεισο μας θέλει όλους μαζί. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή Του είναι η αγάπη. Αυτόν το Θεό, αυτόν το Θεό, αυτήν την αγάπη, αυτήν τη δόξα γιορτάζουμε σήμερα. Εύχομαι λοιπόν στα σπίτια όλων σας, στις καρδιές όλων σας, στη ζωή όλων σας, σε τούτον εδώ τον τόπο των ευλογημένων, σε τούτη εδώ τη χώρα την τρεις ευλογημένη, να μπει ο Χριστός, να έρχεται ο Χριστός, να αγκαλιάζει ο Χριστός, να ευλογάει ο Θεός. Και είμαι από αυτούς τους ρομαντικούς που εγώ αυτά τα χαζά που προσπαθούν να μας επιβάλλουν δεν τα δίνω σημασία, αλλά και ούτε τα φοβάμαι, ούτε και σκέφτομαι
Τι μωρέ, μπορεί ο διάολος να μπει καβάλα στο Θεό? Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί ο διάολος να κυριαρχήσει στις ψυχές μας αν εμείς δεν του τις παραδώσουμε? Όχι, δεν μπορεί. Γιατί μου φοβάστε, γιατί μου κιωτεύετε, γιατί μαυρίζετε την καρδιά σας? Τι θα γίνει με τούτο, τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο? Θα γίνει αυτό που θέλει ο Χριστός. Αρκεί εμείς να είμαστε από την πλευρά του Χριστού. Αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε τις παρακλήσεις εδώ. Σήμερα το απόγευμα, 7 η ώρα, εμείς βάζουμε και τον κλιματισμό μας παραγαλάζια να σας έχουμε και ψάλτες έχουμε, και σήμερα θα κάνουμε την καλή, τη μεγάλη, την παράκληση που είναι μόνο για τον 15 Αύγουστο. Και τώρα θα πάμε όλοι, δεν θέλω να φύγει κανένας, όλοι θα πάμε και θα καθίσουμε εκεί και θα φάμε και θα πιούμε και τα ψάλια και το κρασί. Όλα είναι προσφορά της αγάπης, της ενορίας και θα τολμήσω να το πω της καρδιάς του Παπα Χρήστου. Σας αγαπώ. Και εμείς εμείς. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ και μόνο. Και εμείς από την καρδιά μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Και της προσενέκασης δώρων της εξυλασμών αμαρτιών δια του Ιερού και Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου, με το ευλογητό όνομα σου το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.